Hello! Λοιπόν, studio vlog, μέσα στο studio, background πίσω, λίγο διαφορετικό, θα πρέπει να ήταν το αυτοκίνητο για να σας πω, καλησπέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα... Λοιπόν, ήρθα studio, γιατί τα δέματα ήταν ήδη στο studio, οπότε ήταν ήδη δρομολογημένα την προηγούμενη εβδομάδα να γίνουν βίντεο, αλλά λείπαμε διακοπές λόγω Πάσχα και του Κουτουλού, οπότε έχουμε σήμερα unboxing και... Τα συγκεκριμένα δέματα, θα πέσω, θα πάνε το level του ήχου σε άλλο level, βασικά το ποσοστά. Θα πάνε το level του ήχου ένα βήμα μπροστά. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Creative που μας έστειλε αυτά τα δύο πραγματάκια. Πάμε να δούμε τι έχουν. Βοηθός καρέκλας, εδώ. Και έχουμε. Το πρώτο πράγμα που μας έχει στείλει είναι χαρτί. Όχι ρε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που μας έχει στείλει είναι... Καρτούλα ήχου. Η οποία συγκεκριμένη καρτούλα ήχου θα πάει στο στούντιο το μέσα. Επειδή εδώ πέρα έχω καρτέ, έχω την Focusrite, την Scarlett, την Solo για το στούντιο εδώ πέρα. Αλλά θέλω και μια κάρτα ήχου για μέσα γιατί θα στηθεί live stream. Οπότε το setup του live stream θα ήθελε μια κάρτα ήχου. Επίσης, ένα αυτό. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο χρειαζόταν φυσικά για τα βίντεο είναι αυτό που έχει το δεύτερο δέμα μέσα. Και το δεύτερο δέμα μέσα έχει χαρτί. Όχι. Και το δεύτερο δέμα έχει μέσα ακουστικά. Έστειλα στην Creative και τους είπα ότι ξέρετε ότι με ενδιαφέρουν τα ακουστικά. Εγώ ήθελα άλλα και τελικά μου στείλανε τα Zen Hybrid Pro X SX5. Τα SX5 ακουστικά είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε ακουστικά ήχου. Αν όχι ό,τι καλύτερο, σίγουρα στα top 5 καλύτερα ακουστικά. Πάμε λίγο να τα τσεκάρουμε, να πούμε 2-3 πράγματα και τα. Τα συγκεκριμένα ακουστικά φυσικά είναι Bluetooth. Ήθελα Bluetooth για να μην μπλέκω με καλώδια, οπότε να τα φοράω και όταν οδηγάω στο τιμόνι να μπορώ να τα φοράω και να παίζω παράλληλα την ώρα που γίνεται το live stream. Και θεωρώ ότι είναι κάτι που είναι top για την κατηγορία τους. Creative έχει μπει καιρό τώρα στο παιχνίδι των ακουστικών ή καλύτερα των gaming ακουστικών. Έρχεται να ολοκληρώσει όλο αυτό με την σειρά Zen Hybrid Pro XFi. Zen Hybrid Pro XFi έχουν συνολική διάρκεια μπαταρίας έως 100 ώρες με Active Noise Cancellation κλειστό και συνδέονται μέσω Bluetooth 5.3. Διαθέτουν Active Noise Cancellation καθώς και Ultra Low Latency Mode. Στα ακουστικά θα βρούμε τα κουμπιά με τις διάφορες βασικές λειτουργίες όπως Pause, Play, Next Track. Μαζί με τα ακουστικά έρχεται και ένας αντάπτορας Bluetooth L4 XFi Transmitter και ένα αποσπόμενο Boom μικρόφωνο και το καλώδιο USB της φόρτισής τους. Το μοντέλο που ήρθε στην κατοχή μας διαθέτει μια σειρά βασικών χαρακτηριστικών συμπεριλαμβανομένων των Hybrid Active Noise Cancellation και το Ambient Mode, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να βυθίσουμε πλήρως τον ήχο είτε όταν ακούμε μουσική, είτε παίζουμε κάποιο παιχνίδι. Με 440mm full range titanium, τα ακουστικά αυτά είναι πανίσχυρα, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ ελαφριά. Γενικότερα, ο ήχος των ακουστικών είναι απίστευτος, όσο τον δοκίμασα ακούγοντας μουσική. Το Active Noise Cancellation είναι πραγματικά πάρα πολύ καλό και όντως απομονώνει τον ήχο για ακόμη πιο βαθύ μπάσο, αλλά και ακόμη πιο ακραίο ήχο στα αυτιά σου. Ποιότητα κατασκευής, πάρα πολύ καλό πλαστικό, memo, foam, στα ακουστικά μας και επάνω σφουγγαράκι το οποίο έχει τρύπες για να παίρνει αέρα να μην υδρώνει το κεφάλι. Πολύ καλή βάση και φυσικά περιστρεφόμενα ακουστικά για να μπορείς να τα ακουμπάς. Μεγάλη εντύπωση μου έκανε η ποιότητα κατασκευής, οι χρωματικές επιλογές που έχουν τα ακουστικά και το LED το οποίο είναι τόσο όσο στις άκρες από την έξω πλευρά. Σίγουρα δεν περνάει απαρατήρητο το λογότυπο της Creative, πάρα πολύ διακριτικό σε ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, αλλά και το right-left που γράφει μέσα στα ακουστικά.
Creative μας φέρνει τη νέα κάρτα ήχου Creative Live Audio Alpha 3 και υπόσχεται να μεταμορφώσει την ηχητική εμπειρία των χρηστών σε άλλο επίπεδο. Η συγκεκριμένη κάρτα ήχου τα συνδυάζει όλα. Σφαίρει εγγραφή αναπαραγωγή στα 24 bit. Μιλάμε λοιπόν για ποιότητα καθαρά επαγγελματική. Η κάρτα περιλαμβάνει δύο υποδοχές XLR. Έχουμε δύο εξόδους output left-right. Δύο εξόδους για ακουστικά που έχουν μεγάλο καρφί. Οπότε αν έχεις ακουστικά με 3-4 jack θα χρειαστείς adapter. Επιπλέον να σημειωθεί ότι ο χρόνος απόκρισης στα ακουστικά είναι μηδαμινός. Στην επάνω πλευρά υπάρχουν τα χειριστήρια που αφορούν τον ήχο, το mute της κάρτας, δίνουμε την επιλογή του direct monitoring καθώς και τους ρυθμιστές των ακουστικών. Και τώρα που τελείωσε το unboxing πρέπει να γίνει το setuping. Βέβαια η βάση, επειδή θα στηθεί μέσα, αν και δεν ξέρω γιατί, φαίνεται καλή κάρτα ήχου, πολύ δυνατή. Οπότε σκέφτομαι όμως τη βάλω στο main studio εδώ, γιατί εδώ θα γίνονται τα live stream, τα καθιστά, και μέσα θα γίνονται τα gaming. Οπότε μήπως πάω τη Focusrite μέσα στο gaming setup, για να μπορώ ουσιαστικά να φοράω τα ακουστικά και να παίζω, και εδώ πέρα να έχω τη main αυτήν κονσόλα, η οποία θα μπει και θα κάτσει εδώ πέρα. Πάρα πολύ όμορφα και ωραία, κάτω ακριβώς από την οθόνη, εκεί, μαζί με το πληκτρολογιάκι μπροστά, για να μπορεί να γίνεται ουσιαστικά η main κονσόλα του live stream studio setup εδώ. Επειδή γενικότερα σεταρίστηκε η φάση, μήπως κάνουμε και κάποιο live stream τώρα μέσα στην εβδομάδα, θα το δούμε, κρατήστε το, έτσι λίγο να τα πούμε. Οπότε η φάση σετάρεται τώρα, πρέπει να κάτσω λίγο να δω το πώς δουλεύουν και λειτουργούν, θα κάτσουμε να τα κάνουμε μαζί και αυτά. Τώρα η φάση έχει ως εξής, θα αλλάξει όλο το setup καθώς εγώ ουσιαστικά τα έχω σταρισμένα όλα επάνω στην ήδη υπάρχουσα. Απλά η Focusrite δεν μπορείς ουσιαστικά να περάσεις και τον ήχο στην κονσόλα έξω, οπότε να μπορείς να τα ρυθμίζεις όλα από εδώ. Οπότε η φάση πρέπει να φέρω από μέσα και τα monitor, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή τα monitor είναι έξω και δεν βολεύουν. Για ήχο στο στούντιο έχω τα monitor της Mackie, είναι στουντιακά monitor τα οποία είναι για μοντάζ και για επεξεργασία ήχου. Οπότε είναι πάρα πολύ βολικά και γενικότερα πάρα πολύ δυνατά, τα έχω αρκετά χρόνια και με έχουν βγάλει ας προπρόσωπο όλα αυτά τα χρόνια. Οπότε ουσιαστικά αυτά σεταρίζονται εδώ πέρα, θα έρθουν και δύο όμορφες βασούλες να μπουν δεξιά και αριστερά και αυτά θα μείνουν εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα θα είναι ο χώρος που θα δουλεύω, μοντάζ, επεξεργασία εικόνας ήχου και όλα αυτά. Αυτά τα είχα βάλει πρόχειρα γιατί ήθελα να δω λίγο τον ήχο μέσα. Μέσα θα έρθει άλλος ήχος να πλαισιώσει τον χώρο. Οπότε για την ώρα αυτά θα μπουν στη θέση τους για να δούμε λίγο. Πρόχειρα θα μπουν λίγο στην πρόχειρη θέση τους για να δούμε λίγο πώς δουλεύουν με την κάρτα ήχου. Φάση μονταρίστηκε, σεταρίστηκε, εδώ έχει μπει η καρτούλα, η κάρτα ήχου βασικά, πάρα πολύ τίμια. Εδώ πέρα σου δίνει δυνατότητα για δύο μικρόφωνα, εγώ έχω βάλει το μικρόφωνο με XLR, το συγκεκριμένο που έχω της AKG, το έχω κουμπώσει πάνω, σου δίνει monitoring εδώ πέρα η καρτούλα που είναι πάρα πολύ τίμιο. Επίσης σου δίνει δύο υποδοχές για ακουστικά, αν θέλεις να βάλεις εσύ και ο συνεργαζόμενος σου για podcast, είναι μια πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ καλή καρτούλα ήχου. Σου δίνει επίσης από πίσω δυνατότητα να βάλεις κινητό αν θέλεις να βάλεις τραγουδάκια. Εδώ πέρα έχεις πετησιόμετρο για το κινητό σου, πετησιόμετρο για το μικρόφωνο το 1, μικρόφωνο το 2, ή μπορείς να βάλεις κάποιο input, κάποια κιθάρα ή οτιδήποτε θέλεις. Και σου δίνει τρεις δυνατότητες για output ήχο. Ένα-δύο ακουστικό. Και πίσω σου δίνει output για monitor ηχεία για να μπορείς να κάνεις δουλίτσα. Εγώ την έχω κουμπώσει πάνω στο OBS, την έχω δοκιμάσει, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ τίμια, πάρα πολύ καλή αγορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Creative για αυτό το υπέροχο πραγματάκι. Επίσης τα ακουστικά θα τα κάνουμε crash test στο gaming room. Θα είναι ουσιαστικά τα νέα ακουστικά για το setup της Moza, για τη gaming καρέκλα που στείνω μέσα. Μόλις τελειώσετε, τα βλέπετε συνέχεια στα βίντεο, τα συγκεκριμένα ακουστικά πάρα πολύ καλά, έχουν πάρα πολύ ωραία επαφή με το αυτί,
πάρα πολύ δυνατά και πάρα πολύ όμορφα. Μου έχει κάνει εντύπωση πάρα πολύ εδώ πέρα μέσα που έχει αυτό το μπρονζέ, αν θα μπορούσα να πω έτσι, χρυσό μπρούτζινο εδώ μέσα. Και φυσικά το R που είναι μέσα έτσι, πάρα πολύ premium ακουστικά. Και φυσικά το LED που έχει γύρω-γύρω από το Zen Hybrid. Τέλεια. Επίσης, Memo. Εδώ, foam, τα μαξιλαράκια. Πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτά. Λοιπόν, τώρα έχει μοντάζ. Λίγο τσίγλινγκ εδώ στο στούντιο και σπίτι. Και να πάρουμε μια γεύση και λίγο από εδώ, που δεν σας έφερα εδώ. Αυτό δεν το έχετε δει ακόμα σε vlog, καθώς δεν έχει ακόμα γυριστεί. Βασικά δεν έχει ακόμα μονταριστεί, το άφησα λίγο στο ράφι, θα παίξει στο επόμενο. Το επόμενο vlog θα δείτε το setup εδώ τι έχω κάνει. Και το custom χειροφρενάκι μου, πώς σας φαίνεται. Πολύ καλό, ε. Λοιπόν, θα πούμε δύο πράγματα για αυτό εδώ πέρα, αλλά στο επόμενο vlog θα το τσεκάρετε. Ήταν ένα γρήγορο έτσι πέρασμα, ότι αυτός ο χώρος σιγά σιγά αρχίσει να παίρνει λίγο μπρος. Επίσης, εκεί πέρα κάτω είναι τα καλώδια πεταμένα, θα μπουν όμορφα, ο τοίχος θα βαφτεί, γιατί ήταν παλιά εκεί πέρα ένα έπιπλο το οποίο το ξύλωσα και ο τοίχος τον πήρε λίγο μαζί μου. Θα μπει εκεί πέρα, ουσιαστικά θα μπουν εκεί πέρα κάποια πραγματάκια, αυτά πρέπει να πεταχτούν, αυτά πρέπει να μαζευτούν, αλλά θα μαζευτούν σε βλογκάκι, θα τα δούμε όλα μαζί. Επίσης, έχω εκεί πέρα πολλά πράγματα που πρέπει να πετάξω, να μαζέψω. Γενικότερα αυτή είναι η φάση, όταν έχεις ένα στούντιο που έχει πολλά δωμάτια, έχεις πολλά μέτωπα ανοιχτά και δεν ξέρεις πού να πρωτοπιάσεις και πού να πρωτοτελειώσεις. Το καλό είναι ότι έρχονται λίγα-λίγα, οπότε το κάθε ένα μπαίνει στην εκεί που πρέπει. Μπαπαπαπ, κουμπώνουμε. Αυτά. Οπότε έχεις υλικό να δεις γι' αυτό και ό,τι άλλο έρχεται για εδώ. Επίσης, όλα αυτά από εκεί θα έρθουν εκεί. Εδώ ο τείχος θα μπει εδώ πέρα, θα βαφτεί ένα σημείο, μια γωνία. Εδώ θα μπουν κάποια πράγματα διακοσμητικά, θα μπουν κάτι νέο εδώ. Έχω πολλά. Πολλά. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό vlog. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας φάνηκε φυσικά ενδιαφέρον. Σετάραμε λίγο τη φάση με τον ήχο. Σιγά σιγά δομείται και εδώ ο χώρος. Φυσικά θα έρθει γραφείο για τον χώρο. Θα φύγει αυτό εδώ πέρα το γραφείο. Το γραφείο θα φύγει από εδώ. Θα πάει μάλλον εκεί πέρα απέναντι. Θα κάτσει εκεί πέρα στη γωνία το γραφείο. Σε δεύτερο χρόνο θα δούμε αυτό όμως. Ιδέες τώρα λέω. Και ουσιαστικά θα συσταριστεί ένα setup εκεί πέρα, το οποίο setup από εκεί θα παίζει μια κάμερα, θα δείχνει εδώ πέρα. Αυτό θα είναι πλέον background για κάποια βίντεο, αυτό θα είναι background για κάποια άλλα βίντεο. Θα δείτε, έχω γενικότερα πολλά πράγματα στο μυαλό μου. Οπότε, αυτά. Θα τα λέμε στο επόμενο. Μέχρι το επόμενο βίντεο να είστε όλοι καλά. Φυσικά δεν ξεχνάς να πας κάτω στην περιγραφή να τσεκάρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Φυσικά να μην ξεχάσεις να δεις όλα τα υπόλοιπα προηγούμενα vlog, να μην χάσεις τίποτα, γιατί τα vlog έχουν συνέχεια και θα γίνει πολύ ωραίο το setup του στούντιο. Αυτά. Κλείνω. Τα λέμε στο επόμενο vlog. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.